Λοιπόν, Ανδρέα Παλομπαρίνη, να θυμηθούμε την περιγραφή του στα κυριότερα στιγμιότυπα του αγώνα του Ηρακλή με την ΑΕΚ που είδατε απευθείας από τον Άλφα. Όρθιος παρακολουθεί την αναμέτρηση ο Σέρχιο Μαρκαριάν, ενώ ξεπεράσαμε και το 16ο λεπτό της συνάντησης. 0-0 στο Καφτατζόγλιο, η παλιά για τον προθυμένο Λαγό, ο οποίος θα καταφέρει να γυρίσει προς τα πίσω. Το σούτ του Μιέτσελ, η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι, με τον Πολωνό να σουτάρει με το αριστερό πάνω στην κίνηση. Κατάφερε να στρίψει με τέτοιο τρόπο το σώμα του, να βάλει το σώμα του στην φάση για να μπορέσει να σουτάρει με το αριστερό. Η μπάλα κατέληξε out. Δείτε και πάλι το γύρισμα του Λαγού. Ο Μιέτσελ που ακολούθησε την φάση, σούταρε με το αριστερό. Ένα σκύλος έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο. Κουσανίδης εκτέλεσε γλιστρώντας βέβαια. Ανάποδο ψαλίδι από τον Μιέτσελ, ο Μιχαηλίδης μπλοκάρει την μπάλα. Τέλεσε ο Μουράτη, η μπάλα στα δίχτυα από το ανάποδο ψαλίδι του Κεϊτά. Γκολ από τον Αμπτουλαγέ Κεϊτά, που με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο ανοίγει το σκόρ στο 43ο λεπτό και πανηγύρισε με αυτόν τον τρόπο κοντά στο σημειάκι του κόρνερ από την άλλη πλευρά. Δείτε και πάλι με ποιον τρόπο, παρά το μαρκάρισμα του Λιμπερόπουλου, βρέθηκε εκεί να αποκρούσει, να προσπαθήσει να διώξει την μπάλα ο Μιχαηλίδης, αλλά όπως θα δούμε έχασε το timing, όπως λέμε. Για να δούμε το σούτ από τον Σοάρες, θα μπλοκάρει ο Αμπάρης. Ο Ηρακλής ξεπέρασε και σε κίνδυνες κάρτες την ΑΕΚ με την τέταρτη στον Ιωάννου, ενώ η μπάλα φτάνει τώρα στον Λιμπερόπουλο σε θέση βολής. Ο Αμπάρης διώχνει σε κόρνερα. Αποσοβεί το 1-1. Γιωργόπουλος για τον Κατσουράνη. Παλιά προς τον Λιμπερόπουλο, τον οποίο αντιμετώπισε εκεί ο Σνάουτσνερ. Θα χρειαστεί να ξαναδούμε αν υπάρχει κάτι που αντικανονικό. Στο μεταξύ, ο Ηρακλής βγαίνει στην κόντρα με τον Κεϊτά. Πάσα στον Μιέτσελ, που δοκιμάζει το σούτ, μπαλά out. Αυτό το μαρκάρισμα του Σνάουτσνερ πάνω στον Λιμπερόπουλο. Ο φάουλ εκτελείται, μπάλα out από την κεφαλιά του Κόντι, αν πρόλαβα να δω καλά. Ενώ τώρα ο Λιμπερόπουλος οδηγεί την επίθεση της ΑΕΚ, η πάσα για τον Ασουνσάο στη μεγάλη περιοχή, ο Βραζιλιάνος. Κατσουράνης έτοιμος για το σούτ, την μπάλα θα φτάσει στον Σολάκη, έχουμε πέναλτι. Πέναλτι από την προβολή του Κουρσανίδη. Πέναλτι για την ΑΕΚ, ο Δούρος δεν θέλει να ακούσει για αυτήν την φάση. Τις όποιες διαμαρτυρίες των γηπεδούχων βλέπουμε σε επανάληψη. Σολάκης βρέθηκε στο έδαφος, δείτε και πάλι σε αυτήν τη φάση όπου ο Πουρσανίδης βρίσκει μπάλα και πόδια. Ο Κατσουράνης εκτελεί 1-1, ισοφάριση από τον αρχηγό της Ένωσης, εκτελεστή τον Ηλία Σολάκη. Κεφαλιά από τον Κωνσταντινίδη, ευκαιρία για τον Σοάρες, η μπάλα στα δίχτυα. 2-1 για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που παίρνει προβάδισμα στις καθυστερήσεις του αγώνα και βλέπετε πώς πανηγυρίζει ο Βραζιλιάνος, χορεύοντας κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Η ΑΕΚ λοιπόν θα προηγηθεί, γυρίζει προς την δική της πλευρά το παιχνίδι. Οι αντιδράσεις έντονες από πλευράς των ανθρώπων του Ηρακλή. Ο Μάκης Μπεκιάρης έχει το λόγο, όπως και ο Γιάννης Πάγκος. Μάκη, ακούμε πρώτα εσένα. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα όταν διακόψαμε για τη φάση ότι ο Φερνάντο Σάντος είχε κάθε λόγο να πανηγυρίσει περισσότερο από όλους αυτό το γκολ. Είχε κάθε λόγο να το κάνει και αυτή τη φορά. Εδώ γιατί βλέπουμε σε επανάληψη το γκολ, Μάκη, από το κόρνερ που εκτέλεσε ο Σολάκης. Κεφαλιά του Κωνσταντινίδη, δείτε και πάλι. Ξεχασμένος εκεί ο Σοάρες, κοντρολάρισε και νίκησε τον Αμπάρη, που δεν μπόρεσε ούτε να μπλοκάρει ούτε να διώξει την μπάλα. Σε επανάληψη και από άλλη οπτική γωνία, το 2-1 της ΑΕΚ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με σκόρερ τον Αλεσάντρο Σοάρες. Λοιπόν, αυτή ήταν η κατάσταση όπως διαμορφώθηκε στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Θα παρακαλέσω όλους εσάς που είστε τώρα εδώ στο στούντιο μαζί μας να πάρετε το τηλεκοντρόλ σας στο χέρι και να ψηφίσετε στο ακόλουθο ερώτημα, πατώντας αντίστοιχα το 1, το 2 ή το 3. Ποιο νομίζετε ότι θα ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα στον αγώνα του Ηρακλή με την ΑΕΚ? Αν πιστεύετε ότι ήταν ισοπαλία, πατάτε το 1. Αν πιστεύετε ότι ήταν νίκη της ΑΕΚ, πατάτε που ήρθε τελικά, πατάτε το 2. Και αν πιστεύετε ότι ήταν νίκη του Ηρακλή, πατάτε το 3. Σας παρακαλώ πολύ, ψηφίστε τώρα. Και εσύ, Μάνη Αλεξανδρίδη, πες μου που βρισκόμαστε.